Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ψυχανεμίζομαι ότι η επιτελεία πριν από όλα των δύο κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί και άλλα, δεν ξέρω, να θεωρούν ότι αυτή η συζήτηση που γίνεται τώρα για τρεις μέρες, ανεξάρτητα ποιος κατέθεσε την πρόταση μορφής, αποτελεί την τελευταία προεκλογική μάχη των μαχών πριν τις εκλογές. Και αυτό μου φάνηκε, ιδιαίτερα από τη χθεσινή ημέρα. Πείτε την όπως θέλετε. Πείτε την μάχη των μαχών. Μόνο που το χαρακτηριστικό της είναι είτε με υψηλούς τόνους, με φωνακλάδες ή βουλευτές που ψάχνουν τις πιο ανόητες ατάκες να πετάξουν, βουλευτές, υπουργοί κτλ. Πείτε την μάχη των μαχών. Στην ουσία όμως, αυτό που μέχρι τώρα βγαίνει, και είμαι βέβαιη ότι έτσι θα είναι και αύριο, είναι η Νέα ο ΣΥΡΙΖΑ βγάζει στα φόρα τα άπλυτα της Νέας Δημοκρατίας και αντίστροφα. Η Νέα Δημοκρατία τα άπλυτα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι είναι, ένα-ένα. Ο ένας βγάζει τις υποκλοπές του ενός και ο άλλος βάζει τις υποκλοπές του άλλου ή τις βαλίτσες ή δεν ξέρω τι κτλ. Εμείς δεν υποτιμούμε καμία συζήτηση μέσα στη Βουλή και παίρνουμε ενεργό μέρος και το ξέρετε. Για μας όμως οι μάχες των μαχών είναι αλλού. Μάχη των μαχών είναι η προσπάθεια των εργατών ενός εργοστασίου να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες δουλειάς και για τους μισθούς, να οργανώσουν κινητοποίηση, απεργία, εργάτες και εργάτριες, εργατοϋπάλληλοι σε επιχειρήσεις, σε ένα μεγάλο μέρος τόπων δουλειάς, στις γειτονιές, στα χωράφια, στην Ήπεθρο, οι αγρότες που σήμερα έχουν κάλει τα ταχτέρ και έχουν και την καταιγίδα πάνω στο κεφάλι τους, Μακεδονία, Θεσσαλία κτλ. Αυτές είναι οι πραγματικές μάχες των μαχών. Εδώ ο καθένας ετοιμάζεται, βγάζει την ομιλία του. Οι άνθρωποι αυτοί όμως, για να αποφασίσουν να πάρουν μέρος σε μία απεργία, όλο το βράδυ χάνουν τον ύπνο τους. Δεν είναι μόνο ότι θα χάσουν το μεροκάματο της μέρας, το χαμηλό, αλλά κινδυνεύουν να χάσουν και τη δουλειά τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αυτές θεωρεί οι μάχες των μαχών. Αυτές. Και μόνον αυτές. Όλες οι άλλες μάχες μέσα στη Βουλή, ανεξαρτήτως κλίματος, όλοι μπορούν να τις δώσουμε. Άλλοι με κύριο βάρος τα πιστικά επιχειρήματα και άλλοι κάπως αλλιώς. Είναι σκάνδαλο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Δεν το συζητάμε. Αλλά θα ήθελα να ρωτήσω με την ευκαιρία. 6 χρόνια υπάρχουν στοιχεία, δεν λέω ότι θα είναι συνεχόμενα, μπορεί να είναι κατά διαστήματα, υπάρχει η παρακολούθηση στο κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ, το οποίο σημαίνει ότι παρακολουθούνται από το γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής μέχρι το προσωπικό που είναι στην καθαριότητα, δεδομένου ότι όλοι χρησιμοποιούμε τα τηλέφωνα που είναι συνδεδεμένα με το τηλεφωνικό κέντρο. Δημοκρατική εκτροπή, είπε ο κύριος Τσίπρας, είναι υποκλοπές. Γιατί δεν χαρακτηρίζει και ως δημοκρατική εκτροπή όταν από το 2016 με δική του κυβέρνηση παρακολουθείται το ΚΚΕ. Δηλαδή, να μου επιτραπεί να πω ότι σκέφτομαι ότι για ορισμένα κόμματα ή για ορισμένους, ας το πω έτσι, βουλευτές, είναι ανοιχτό να παρακολουθείτε ή και επιθυμητό να παρακολουθείτε το ΚΚΕ. Για άλλους είναι διάφορο. Για άλλους, εντάξει, αρκεί να μην παρακολουθιόμαστε μεταξύ μας. Ας παρακολουθείτε και το ΚΚΕ. Όλο αυτό το διάστημα, όχι μόνο δεν έχει κάνει καμία προσπάθεια, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβερνήσεις, να γίνει ουσιαστική έρευνα από πού προκύπτουν οι παρακολουθήσεις του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ, τίποτα. Ούτε αναφορά. Η Νέα Δημοκρατία τώρα από χθες, επειδή θέλει να χτυπήσει το ΣΥΡΙΖΑ και να το χρησιμοποιήσει, μια-δυο φορές κάποιοι βουλευτές θύμισαν ότι έγιναν και παρακολουθήσεις του ΚΚΕ επί ΣΥΡΙΖΑ, ξεχνώντας ότι έχουν γίνει και επί Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κουβέντα. Το ΠΑΣΟΚ που και που κάτι ψέλιζε. Γιατί αυτή η διαφορά στη μεταχείριση. Εξηγήστε. Δεν είναι εκ του πονηρού. Δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να βγάλουμε συμπεράσματα και να βγάλει συμπεράσματα και ο ελληνικός λαός. Το θέμα αυτό, αν θέλετε, και μέσα στα πλαίσια της Βουλής έχει εξαντληθεί με αποκορύφωμα. Τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαφάνειας, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε μεν, βοήθησε να υπάρχουν τα 2/5, αλλά φαίνεται το είχε προετοιμάσει το πράγμα. Σωστά. Και εμείς και όλοι είπαμε ότι ο κύριος Ράμος πρέπει να κληθεί
στην Επιτροπή. Αυτός ήταν λόγος να κάνει επανάσταση ο ΣΥΡΙΖΑ και να φύγει από την Επιτροπή και να μην γίνει καμία συζήτηση. Όχι ότι περιμέναμε από αυτά να βγει η αλήθεια. Κύριοι, όσον αφορά το ΚΚΕ, υπάρχει πλήρης συνειδητή επιλογή συγκάλυψης. Ο κύριος Γεραπετρίτης χθες έκανε ορισμένα ερωτήματα στον πρόεδρο του συνασπισμού, στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επανειλημμένα, πού ξέρετε ότι αυτά τα ονόματα είναι αυτά και αυτά και αυτά που υποδήλαινε το κείμενο, η έκθεση που έφερε ο κύριος Ράμος, αλλά που δεν ανέφερε ονόματα ή αν ανέφερε ή σας είπε πείτε μας. Μία, δύο, τρεις φορές. Ο κύριος Τσίπρας δεν απάντησε. Με την ευκαιρία λοιπόν θέλουμε και εμείς να κάνουμε μια ερώτηση στην κυβέρνηση. Οι υποκλοπές, όλο αυτό το, πώς να πω, το δίχτυ των υποκλοπών που διαδοχικά βγήκε στη δημοσιότητα, ξεκίνησε από ό,τι φαίνεται από ένα τυχαίο γεγονός. Ο κύριος Ανδρουλάκης έδωσε το τηλέφωνο του για εξέταση και βγήκε θετικός, όχι στον κορονοϊό, αλλά στην υποκλοπή. Και ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα αρχίζουν αλλεπάλληλα δημοσιεύματα. Και σε αυτά τα δημοσιεύματα εμφανίζονται ως θύματα της υποκλοπής στη μεγάλη πλειοψηφία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αρχηγή των ενόπλων δυνάμεων. Αν θέλετε, ποσοτικά, ίσως πάνω από τα 2/3 είναι πρόσωπα που συνδέονται άμεσα ή έμεσα με τη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνει μέσα από την ΕΕΠ, δεν το έχει αφισβητήσει κανείς. Εμείς τις μια-δυο μέρες το ψάχναμε να δούμε, είναι κανονικά, μήπως είναι μαϊμού. Και φυσικά διαπιστώσαμε, όπως και όλοι οι άλλοι, ότι είναι πραγματικά, δεν είναι ψεύτικα έγγραφα και βγήκαν μέσα από την ΕΕΠ. Και ρωτάμε τον Πρωθυπουργό, που είναι και επικεφαλής της ΕΕΠ, αλλά ακόμα και αν δεν ήταν επικεφαλής, πάλι τον ρωτούσαμε. Ας μας απαντήσει πώς είναι δυνατόν τέτοια κρίσιμα έγγραφα, απόρριτα, καταχωρημένα ως απόρριτα, και που δεν αφορούν, τι να σας πω τώρα, το χύψη και ωμέγα, τους 50.000 που παρακολουθούνται, πώς βγαίνουν μέσα από την ΕΕΠ. Είναι απλό το πράγμα. Και τι υπηρετεί αυτή η διάδοση των ντοκουμέντων αυτών. Και πώς βγήκαν, δηλαδή, ο γνωστός δημοσιογράφος, εκδότης και τα λοιπά, μπήκε νύχτα μέσα στα γραφεία της ΕΕΠ και έκλεψε έγγραφα. Όχι. Έγινε καμιά ληστεία προσχηματική στην ΕΕΠ και τους πήραν έγγραφα. Αυτά δόθηκαν κανονικά. Κλείστηκε ένα ραντεβού, φαντάζομαι και με ένα φλαστικάκι που συνήθως το λέμε, δόθηκε οι απομαγνητοφωνημένες ταινίες. Γιατί αυτά είναι πραγματικές ταινίες. Δεν είναι κατασκευασμένες. Κανείς δεν τόλμησε να πει ότι είναι κατασκευασμένες. Έχουμε δικαίωμα εμείς, ως ΚΚΕ, θύμα παρακολούθησης από πάντα. Απλώς βγήκε αυτές, βγήκαν οι συγκεκριμένες 2016-2022. Έχουμε δικαίωμα να σκεφτούμε ότι μέσα στην ΕΕΠ υπάρχουν θύλακες, διαπλεκόμενοι. Άλλοτε με οικονομικά ή με πολιτικά συμφέροντα. Ή και αν δεν είναι ταυτισμένοι με κόμματα, δεν έχουμε τέτοιες αποδείξεις, υπηρετούν ή βοηθάνε, εξυπηρετούν διάφορα σενάρια. Ένα από τα σενάρια. Κοιτάξτε, σε περιόδους όπου το αστικό πολιτικό σύστημα, το πολιτικό σκηνικό βρίσκεται σε μία ενδεχομένως μεταβατική φάση, γίνεται μία προσπάθεια να υποβοηθηθεί η σταθερότητα του πολιτικού συστήματος ή η αναδιάταξη πολιτικών δυνάμεων στη διακυβέρνηση, που να την προλάβουμε, να μην υπάρχουν ρήγματα, να μην υπάρχουν αστάθειες κτλ. Έχουμε δικαίωμα να το σκεφτούμε. Πώς βγαίνουν τα σκάνδαλα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Τώρα εδώ όλοι μας παρουσιάζονται, όλα τα κόμματα, ότι εκτέθηκε η Ελλάδα στην Ευρώπη. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν αναφερθεί σκάνδαλα, μέχρι και η Μάλτα. Στη Γερμανία δεν έχουν βγει, σε όλες τις χώρες. Στη Γαλλία. Πώς βγαίνουν αυτά τα σκάνδαλα. Ο λαϊκός, ο εργατικός έλεγχος θα βγάλει. Ή ο κοινοβουλευτικός έλεγχος βγάζει τα σκάνδαλα. Αυτά είναι σκάνδαλα που βγαίνουν οργανωμένα είτε από ανταγωνιστικούς επιχειρηματικούς ομίλους και πάντα σε διασύνδεση
Εγώ δεν θα έλεγα με το ΣΥΡΙΖΑ, πώς να πω, με όλη την ηγεσία των κομμάτων δεν έχουμε τέτοιες, αλλά πάντως και με πολιτικούς παράγοντες. Έτσι βγαίνουν τα σκάνδαλα. Χρησιμοποιούνται τα σκάνδαλα για να διατάξει το πολιτικό σκηνικό ή για στερέωση του πολιτικού σκηνικού. Χρησιμοποιούνται. Επομένως, τι λέμε τώρα περί δημοκρατίας και κάτι τέτοια, δημοκρατική εκτροπή. Δεν ξέρω τι εννοείται δημοκρατική εκτροπή. Το ίδιο το σύστημα. Μέσα σε αυτό το σύστημα, την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία, είναι όλα χωράνε. Από την άρση για ένα διάστημα της λειτουργίας του Κοινοβουλίου, μέχρι τα πάντα. Μέχρι υποκλοπές, άλλωστε, τα είπε και ο Παφίλης χθες και άλλοι βουλευτές, το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιτρέπει παρακολουθήσεις, όπως τις επιτρέπει και το άρθρο 19 του Συντάγματος, έχει ψηφιστεί από όλα τα κόμματα. Οι ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής λογισμικών για παρακολούθηση δεν λειτουργούν μόνο για να πουλάνε στους απατημένους συζύγους άνδρες, γυναίκες, για να παρακολουθούν τι γίνεται στην οικογένειά τους. Εκεί που πουλάνε και βγάζουν λεφτά είναι να τα πουλάνε σε επιχειρήσεις ανταγωνιστικές. Δεν βλέπω την ώρα, έχει χαλάσει το ρολόι. Σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ή σε πολιτικά κόμματα. Έτσι γίνεται. Και αυτά τα ψηφίσατε. Επομένως, εδώ η συζήτηση έχει περιοριστεί. Είναι υποταγμένη, συνειδητά, και η πρόταση μορφής και η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας είναι υποταγμένη στη επόμενη εκλογική μάχη. Και ευθύνη έχουν όλοι. Και θα πούμε ακόμα πιο συγκεκριμένα. Ποιο κόμμα εκτός από το ΚΚΕ έβαλε, κάθε φορά που μιλούσε για τους υποκλοπές, έβαλε μέσα και τις υποκλοπές στο ΚΚΕ. Ποιο κόμμα ζήτησε ενέργειες. Ως αλληλεγγύη. Δεν λέω ότι κάθε κόμμα μπορούσε να κάνει αυτοτελώς δικές τους ενέργειες. Θα το πω άλλη μια φορά. Πολύ φοβόμαστε ότι απέναντι στις παρακολουθήσεις του ΚΚΕ υπάρχει το λιγότερο ανοχή. Αυτή είναι η ιστορία. Και με αυτή την έννοια, αυτή η συζήτηση δεν πρόκειται να δώσει τίποτα. Θα επιδράσει στο πολιτικό σκηνικό. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να, τουλάχιστον δεν μπορούμε εμείς ως κόμμα να κάνουμε δικές μας προβλέψεις. Πάντως είναι χρησιμοποιήσιμη. Και αυτό που πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός είναι το εξής πράγμα. Ότι το πεδίο της μάχης για αυτόν, το βασικό πεδίο της μάχης, κρίνεται καθημερινά στους τόπους δουλειάς, στους τόπους κατοικίας, να μην αναφέρομαι λεπτομεριακά. Μόνο τότε αυτό το πεδίο της μάχης μπορεί να φέρει ένα καλύτερο σχετισμό στη Βουλή και να το πούμε καθαρά. Τι θα πει καλύτερο σχετισμό στη Βουλή? ΚΚΕ. Είναι το μοναδικό κόμμα που το κύριο βάρος το ρίχνει στην οργάνωση των λαϊκών αγώνων, στους οποίους κύριοι, ακόμα και στα αγροτικά μπλόκα, συμμετέχουν άνθρωποι που είναι σε όλα τα κόμματα. Εμείς συμβάλλουμε στην ανάπτυξη αυτών των αγώνων. Δεν μπορούμε να τους καθορίσουμε, ούτε μπορεί να αποφασιστούν οι αγώνες αν δεν τους θέλουν οι εργαζόμενοι. Αυτή είναι η ιστορία. Και επομένως αυτοί οι αγώνες δείχνουν μια γενικευμένη λαϊκή δυσαρέσκεια, η οποία θα πάει χαμένη αν δεν εκφραστεί και με την ψήφο. Χαμένη ψήφος, να το πούμε καθαρά, είναι αυτή που πάει στα κόμματα που είναι πρόθυμα να κυβερνήσουν. Είτε με κυβέρνηση αυτοδύναμη, είτε να μπουν σε πολιτική συνεργασία. Αυτή είναι η χαμένη ψήφος. Μπορεί να αισθάνεται κάποιος ότι δεν είναι με τον πρώτο ή τον δεύτερο νικητή, μα είναι χαμένη ψήφος. Νόμιμη ψήφος, κανείς δεν την υποτιμά, αλλά είναι κυριολεκτικά χαμένη. Γιατί την άλλη μέρα τα προβλήματα θα τρέχουν. Και τελειώνω. Κύριε Αποστόλου, μας είπατε εκεί, δεν ξέρω, δεν είναι εδώ, μας είπε για. Α, εδώ είσαστε. Ακολουθήσετε άλλη αγροτική πολιτική από την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα. Σας παρακαλώ. Τώρα ανακαλύψετε ότι έχει πρόβλημα η αγροτιά. Τώρα μέσα στα 4 χρόνια οξύνθηκε το πρόβλημα της αγροτιάς. Η όξυση των προβλημάτων είναι διαχρονική. Μπορεί σε μία περίοδο 3-4 μηνών για μια σειρά χύψη λόγους συγκυριασμένα, αλλά πάλι σε σχέση με το σύστημα να γίνουν πιο οξυμένα. Έλεος πια. Όλα δημιουργήθηκαν μετά το 19, τα προβλήματα. Η Νέα Δημοκρατία βεβαίως. Ο επόμενος συνεχίζει και τα κάνει χειρότερα. Ούτε συζήτηση. Κάλο ένα σχόλιο, με συγχωρείτε για τον χρόνο. Άκουσε εδώ από ορισμένους ομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ έναν ύμνο προς τη Νέα Δημοκρατία μέχρι το 2000,
Δεν θυμάμαι 10. Η Νέα Δημοκρατία, ας πάρουμε από το 1974 μέχρι σήμερα, είναι άλλο κόμμα, άλλαξε χαρακτήρα. Βεβαίως, οι πολιτικές, ανάλογα με τις ανάγκες του κεφαλαίου, προσαρμόζεται. Ανάλογα με τις εξελίξεις. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ θυμάμαι 2 προέδρους του συνασπισμού, ή έναν, μπορεί να κάνω λάθος τώρα στις χρονολογίες, που όταν ήταν η κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή, έλεγε ότι είσαστε η χειρότερη κυβέρνηση από το 1974 και μετά. Τα έχω ακούσει με τα αυτιά μου. Τώρα βγήκε η κυβέρνηση Καραμαλή ότι ήταν ένα φιλελεύθερο κόμμα, αυτά και εκείνα και τα άλλα. Τώρα μην μου πείτε ότι αυτά, όλα αυτά τα πράγματα, δεν δείχνουν κοινή γραμμή πλεύσης και ψάχνει ο ένας να βρει με τον άλλο να σκοτωθεί, να τσακωθεί για να διαμορφώσει στον ελληνικό λαό ότι πρέπει να εγκλωβιστεί μέσα σε παραπλανητικά και ψεύτικα διλήμματα.